Γεια σας. Και ξαφνικά ο Αμπντάλλα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, φτάνει στα κατεχόμενα εδάφη, στη Δυτική Όχθη, για να συναντηθεί με τον Αμπάς. Και λες, ξαφνικά, έχει να πατήσει εκεί πέρα Ιορδανός μονάρχης στη Δυτική Όχθη, από τότε που η Ιορδανία είπε μάγκες μέχρι εδώ και μη παρέκει, στη δεκαετία του 90, αρχής της δεκαετίας του 90, και είπε εγώ δεν πληρώνω ούτε μισθούς στους Παλαιστίνιους που είναι στη Δυτική Όχθη, ούτε ή Κασμίκα, τίποτα από αυτά, κοινωνικές παροχές. Και λες, γιατί? Διότι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ιορδανία είναι ένα τεχνητό κράτος, έτσι. Δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία Ιορδανικό κράτος. Είναι απλώς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ιστορία τηλεόρασης της Αραβίας, ο κύριος, οι Άγγλοι μάλλον, προσπαθώντας να ευχαριστήσουν τους Άραβες που τους βοηθήσανε, δίνουν ένα κομμάτι από τη Δυτική Όχθη που είναι κάτω από τη δική τους την κυριαρχία η Παλαιστίνη, ένα κομμάτι από την Παλαιστίνη, συγγνώμη, όχι από τη Δυτική Όχθη, δίνουν στους Άγγλους, γι' αυτό και στους Άραβες, γι' αυτό και θα δείτε ότι οι γραμμές της Ιορδανίας είναι τόσο ευθείες, διότι είναι κράτος που έγινε πάνω σε χάρτη, στο κάποιος γραφειοκράτης, του είπανε, χάραξε ένα, πώς το λένε, μια χώρα εκεί πέρα, είπε εντάξει να πάρω φυσικό όριο τον Ιορδάνη ποτάμο και το έκανε. Και έτσι οι γραμμές είναι, και δεν το λέω για πλάκα, έτσι είναι. Όταν λοιπόν αυτό έγινε, φέραν και έναν μονάρχη από τη Σαουδική Αραβία, τον φυτέψαν μέσα στην Ιορδανία, πάπαλε, και έτσι αρχίζει και γίνεται το Ιορδανικό κράτος, το οποίο του λεγόταν Υπερ-Ιορδανία, και μετά τον πόλεμο του 48, όταν κατέλαβαν τη Δυτική Όχθη, το ονομάσαν Ιορδανία. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα το τωρινό, ότι τι θα γίνει σε περίπτωση ειρήνης με το Ισραήλ. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ναι, ξέρω, για ποια είναι και ορθωτέρα, ναι, όπως έλεγε ο φίλος μου, η Ιορδανία είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο να διαλυθεί. Δύο εκδοχές. Η εξής μία. Εάν η Ιορδανία, η Παλαιστίνη, γίνει Παλαιστινιακό κράτος έτσι όπως είναι, δεν έχει, είναι τρόπο να βιώσει, είναι μικρό το κρατήριο, θα είναι μικρό. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσει να επιβιώσει. Ο ένας τρόπος είναι να γίνει ομόσπονδο κράτος με την Ιορδανία. Ο άλλος τρόπος είναι να βγει σε πόλεμο εναντίον της Ιορδανίας. Διότι εναντίον του Ισραήλ δεν μπορεί να βγει. Λοιπόν, ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Εάν δεν γίνει ομόσπονδο κράτος με την Ιορδανία ή συνομοσπονδία, κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει, επειδή το 70% των Παλαιστινίων, του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι Παλαιστίνοι, καταλαβαίνετε ότι άμα προσθεθεί και η Δυτική Όχθη, τελείωσε. Έχουν την πλειοψηφία. Οπότε θα γίνει Παλαιστινιακό κράτος, είτε γουστάρει ο Χουσέιν, ο Αμπντάλλα, είτε όχι. Είτε γουστάρει όχι η βασιλική δυναστεία της Ιορδανίας. Στην καλύτερη περίπτωση, να πει η Παλαιστίνη ότι ξέρεις κάτι, θα σε κρατήσουμε σαν βασιλιά και θα έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία. Στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό είναι εφόσον γίνουν ειρηνικά. Εάν όμως δεν γίνουν ειρηνικά, ας πάρουμε τη δεύτερη εκδοχή, τότε θα συμβεί το ίδιο πράγμα απλώς με βία μέσα. Δηλαδή θα πει η Δυτική Όχθη, το Παλαιστινιακό κράτος, δεν μπορώ να διώσω, να επιβιώσω, χρειάζομαι ζωτικό χώρο, δεν μπορώ να το κάνω με το Ισραήλ, διότι έτσι κάνει μπράφ το Ισραήλ θα με καταστρέψει. Οπότε θα το κάνει εναντίον της Ιορδανίας. Θα μου πείτε και θα κερδίσει. Δεν ξέρουμε, να δούμε ποιες θα είναι οι συνθήκες τότε. Οι ανδοαραβικές, οι συμμαχικές και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μπορεί όχι. Έχουμε και μία, αν θέλετε, του 70 εμπειρία, όπου μπήκε η Συρία για να βοηθήσει το Μαύρο Σεπτέμβριο το περίφημο και είπε το Ισραήλ ότι κάθεται καλά Συριανοί, Σύριοι μάλλον, Συριανοί, δεν ήταν Συριανοί, ήταν Σύριοι, κάθεται καλά Σύριοι και θα σας καθαρίσουμε εμείς. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε δια της βίας, αλλά δεν είναι και καθόλου απίθανο. Αναλόγως ποιες θα είναι οι συμμαχίες εκείνης της εποχής. Εν πάση περιπτώσει, το ρεζουμέ είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η Ιορδανία, σαν η Ιορδανία όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι μάλλον σε κίνδυνο. Αυτά! Γεια χαρά!